Γεια σας φίλες και φίλοι, Θανάσης Τονίδης και GearTech.gr. Αν είσαι καινούργιος στο κανάλι μου, κάνε απευθείας μια εγγραφή και πάρε το καμπανάκι. Καλώς ήρθες λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο του GearTech.gr στο κανάλι όπου μιλάμε για την τεχνολογία με απλά ελληνικά. Σήμερα σας έχω ένα πολύ βασικό εργαλείο για όλους εσάς που ασχολείστε με τα βίντεο, είτε στο TikTok, είτε στο YouTube, είτε ακόμα και στο Facebook. Όχι μόνο όμως και για τα βίντεο, αλλά και για τη φωτογράφησή σας, έναση τεχνικά. Για επαγγελματίες ίσως μπορεί να μην κάνει, αλλά μπορεί ίσως για τους ερασιτέχνες να σταθεί επάξια επαγγελματικά. Και τι είναι αυτό? LED Ring Light. Είναι αυτό εδώ. Είναι στην ουσία το δαχτυλίδι, ας το πούμε έτσι, φωτός. Θα πάμε ευθύς αμέσως όμως να δούμε τι περιέχει το κουτάκι. Από έξω δεν μας λέει και πολλά πράγματα ο κατασκευαστής. Δεν έχει τίποτα, την περιγραφή του προϊόντος και εδώ πίσω τις σελίδες του στο ίντερνετ και στο Facebook. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Το κουτάκι μας, λοιπόν. Ας ανοίξουμε το κουτάκι. Επάνω μας έχει μια πολύ όμορφη τσαντούλα μεταφοράς, οικολογική. Έχουμε το Ring Light, είναι αυτό εδώ, με το χειριστήριο του, USB, αυτό εδώ είναι η βάση για το κινητό μας, που συνδέεται και αυτό εδώ μαζί. Πολύ ωραία συσκευασία. Και εδώ πέρα είναι το τρυποδάκι μας, όπου μπορεί και στηρίζεται το Ring Light. Ας κλείσω όμως το κουτάκι, δεν έχει κάτι άλλο μέσα, δεν έχει κάποιο εγχειρίδιο χρήσης, κάποιο άλλο χαρτί μαζί που συνηθίζουν στους τεκλούς προϊόντα να έχουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, το συγκεκριμένο Ring Light έχει τρεις διαφορετικούς φωτισμούς, να το πω κάτω κάποιον τρόπο. Είναι το white light, αυτό το ψυχρό λευκό, το soft light και το warm. Θα το δούμε μετά στην πορεία, μόλις θα το συνδέσω, θα δούμε τους φωτισμούς. Από εδώ γίνεται ο χειρισμός τους, αφού το έχουμε συνδέσει στην παροχή μας. Εδώ θα θέλω να σας πω ότι πολύ καλή περίπτωση αυτό με το USB, διότι θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει μια μπρίζα την οποία την τοποθετούμε στο τάφ μας, στον τοίχο μας τέλος πάντων, για να τροφοδοτήσουμε το Ring Light. Με αυτήν εδώ την εκδοχή όμως μπορούμε να κάνουμε το Ring Light μας και φορητό. Πώς? Μπορούμε να πάρουμε το λάπτοπ μας έξω, μακριά από την μπρίζα μας και να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και με ένα ισχυρό power bank. Άρα αμέσως γίνεται και φορητό. Όχι ότι θα είχε καλύτερο φωτισμό αν βιντεοσκοπούσαμε σε πραγματικό φως, στο φως του περιβάλλοντος, αλλά σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιον φωτισμό έξω, θα μπορούσε κάλλιστα να το πάρει μαζί. Εδώ πέρα ακόμα θα μπορούσα να σας πω τις διαστάσεις του ring, για να καταλάβετε, γιατί από το βίντεο ενδεχομένως να μην μπορείτε να καταλάβετε πόσοι είναι οι διαστάσεις. Θα σας αναφέρω εγώ τώρα λίγο. Από έξω, από εδώ μέχρι εδώ, είναι 260 χιλιοστά, ενώ εδώ μέσα είναι 210 χιλιοστά. Είναι μία καλή διάσταση, πολύ μεγαλύτερο, δεν ξέρω αν θα κάνει τη διαφορά,
μικρότερο, ίσως να μην μας βολεύει, μπορεί να μας βολεύει στη μεταφορά του και στην αποθήκευσή του, αλλά ίσως να μην μας βολεύει με την επάρκεια του φωτός. Όπως ανέφερα στην αρχή, είναι ring light LED, που σημαίνει γύρω-γύρω έχουμε λαμπάκια LED που είναι 80 λαμπάκια στο συγκεκριμένο light ring. Όπως ξέρουμε, η φωτεινότητα μετράται σε λούμια. Το συγκεκριμένο προϊόν μετρήθηκε σε 24 έως 26 λούμια. Αυτά θα το συνδέσω. Να πω ότι αυτό το τρυποδάκι ακόμα μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι 1 και 10, 110 εκατοστά δηλαδή. Θα το τοποθετήσω, θα το βάλω πίσω από την κάμερα να φωτίζει εμένα και θα το δούμε στην πράξη, να δείτε και εσείς τη διαφορά πώς είναι χωρίς το ring light και με το ring light. Πριν πάω όμως να στήσω το τρίποδα και να τοποθετήσω πάνω το ring light, θα σας δείξω λίγο μπροστά από την κάμερα να δείτε πώς είναι οι διάφορες σκάλες φωτισμού. Όπως είπαμε, από εδώ ενεργοποιώ. Αυτός είναι ο ένας ο φωτισμός. Εδώ δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ότι έχει αλλάξει λίγο το χρώμα. Και εδώ είναι το warm που λέμε, το ζεστό. Καθώς επίσης, λοιπόν, δέστε, 1, 2, είναι λίγο πιο μπλε αυτό και πιο κίτρινο. Πω αυτό, δεν ξέρω άμα καταλαβαίνετε βλέποντας τη διαφορά στο πρόσωπό μου. Το μπλε και το κίτρινο. Αυτό εδώ επίσης, κάθε τέτοια σκάλα έχει διαφορετικές εντάσεις. Αυτό που είχαμε μέχρι τώρα ήταν η πιο έντονη και κατεβαίνουμε σιγά σιγά όσο του γίνεται αρκετά χαμηλός ο φωτισμός. Ελπίζω να μπορεί να διακρίνεται αυτό στην κάμερα τώρα. Και όλα αυτά εδώ γίνονται από το χειριστήριο, αν και όταν θα το τοποθετήσουμε στο τρυποδάκι θα το ρυθμίσουμε μία φορά και μετά νομίζω δεν θα ξαναχρειαστεί κατά τη διάρκεια ενός βίντεο να αλλάζει. Τέλος πάντων, αυτά, πάμε να το στήσουμε πίσω από την κάμερα όσοι ήθιστε, να τοποθετήσουμε και το κινητό εδώ πέρα επάνω και επανερχόμαστε. Λοιπόν, φίλοι μου, επανήλθα, έχω στήσει το ring light στο τρυποδάκι, το έχω τοποθετήσει ακριβώς απέναντί μου. Δεν ξέρω αν μπορείτε ήδη να καταλάβετε τη διαφορά στον φωτισμό. Θα κάνω όμως μερικές αλλαγές εγώ για να δείτε εδώ πέρα τη διαφορά, να το δω και εγώ μαζί με σας. Τώρα χαμηλώνω την ένταση του φωτός. Λογικά και στην κάμερα πρέπει να φαίνεται ότι σκουρίνει λίγο η εικόνα. Το ίδιο φωτισμό θα το πάω πάλι πίσω στην ένταση. Αυτό είναι το τέρμα στη μία σκάλα. Ας πάμε στο άσπρο του πάγου που λέμε. Εδώ είναι λίγο μάλλον πιο έντονο το λευκό. Χαμηλώνω σιγά σιγά την ένταση. Εδώ τώρα είμαι τέρμα χαμηλά. Και ας ξαναπάω πάλι πίσω την ένταση. Και κάπου εδώ είμαι στο τέρμα. Εδώ νομίζω τώρα πρέπει να είναι πολύ πιο καθαρή η εικόνα, πολύ πιο έντονα λευκό. Και πάμε και στην επόμενη σκάλα που ήταν αυτή εδώ, το warm που λέει. Είναι το έντονο εδώ και κατεβαίνω σιγά σιγά. Μπορείτε επίσης να καταλάβετε ότι σκουρίνει λίγο η εικόνα και εδώ είναι το πιο χαμηλό. Ξαναπάω πίσω στο πιο έντονο
Εδώ έχω την εντύπωση ότι τα χρώματα πρέπει να είναι λίγο πιο κοντά στα φυσικά μας χρώματα. Αν και εγώ νομίζω ότι εδώ δείχνει πιο φωτεινή η εικόνα. Αυτό ήταν το Ring Line. Νομίζω ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους εσάς που ασχολείστε ή έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με τα βίντεο στο YouTube, στο TikTok, είτε στο Facebook. Ακόμη, όπως είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο, και για τη φωτογράφησή σας. Είτε ερασιτεχνικά, είτε ημιεπαγγελματικά. Γιατί στον επαγγελματικό χώρο της φωτογράφησης και στο βίντεο, εκεί πάμε σε τελείως διαφορετικά προϊόντα, που όμως οι τιμές τους ξεφεύγουν πολύ προς τα πάνω. Κάτω στην περιγραφή θα μπορείτε να βρείτε το link όπου θα μπορείτε να αγοράσετε το συγκεκριμένο Ring Light. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο μου. Αν δεν έχεις κάνει ακόμα την εγγραφή, κάνε μια εγγραφή, πάτα το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που θα ανεβάζω νέο βίντεο. Σε ευχαριστώ πολύ, μέχρι το επόμενο.